Λοιπόν, πάμε τώρα, Ρούλα, στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την εξαφάνιση μίας 42χρονης από τον Ευρωκόπη. Τι έχει συμβεί εκεί ακριβώς? Θα σου πω, Κιμ, την είδηση την είδαμε από τον Ευρωκόπη της Καρδιάς και ο συνάδελφος ο Γρηγόρης Καρδιάς. Καρδιάς μας. Ό,τι πεις. Μια σελίδα στο Facebook και ο συνάδελφος ο Γρηγόρης ο Παρασκευόπουλος έτσι μας ζήτησε να συνδράμουμε και εμείς όπως μπορούμε μέσα από την εκπομπή. Αγνοείται από την Τετάρτη το πρωί μια 42χρονη γυναίκα, η Κυριακή Καραβασίλη, η οποία είναι κάτοικος, κατάφυτου του Δήμου Νευροκοπίου. Την τελευταία φορά που την είδαν στο χωριό ήταν το πρωί της Τετάρτης. Η κοπέλα αυτή έχει, βλέπουμε και τη φωτογραφία της, έχει κινητικά προβλήματα, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Συγγνώμη, Ρούλα, επειδή βλέπουμε τώρα τη φωτογραφία, είναι πρόσφατη φωτογραφία. Είναι πρόσφατη φωτογραφία αυτή. Ωραία, γιατί και εμείς μέσα από αυτή την εκπομπή θέλουμε να σας πούμε ότι αν έχετε δει... Αν έχει πέσει στην αντίληψη οποιοδήποτε, να δώσουμε κάποια στοιχεία, αν μου επιτρέπει. Ωραία, να συνέχισε. Απλά ήθελα να πούμε αν είναι πρόσφατη. Έχει μια μορφή νοητική υστέρηση η συγκεκριμένη κοπέλα. Έχει και προβλήματα κινητικά. Έφυγε από το σπίτι της ενώ ήταν κλειδωμένη η εξώπορτα, πήδηξε από τα κάγκελα και βγήκε. Πέρασε από το σπίτι μιας γειτόνισσας, στη συνέχεια την είδα να κατευθύνεται προς το νεκροταφείο του χωριού, γιατί ήθελε, από ό,τι είπε σε κάποιους, να πάει να ανάψει το καντήλι του στο μνήμα του πατέρα της, και από εκεί και πέρα αγνοείται η τύχη της. Να σου πω ότι μιλήσαμε και με τις αστυνομικές αρχές στον Ευρωκόπη. Εχθές σηκώθηκε και ιδιωτικό αεροσκάφος προκειμένου να ψάξει στην περιοχή. Έχουν πάει πολλοί εθελοντές, η πυροσβεστική, η αστυνομία, οποιοδήποτε. Δεν έχει βρεθεί και η οικογένειά της αγωνία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα άτομο που χρήζει και φαρμακευτική εισαγωγή και πιθανότατα δεν μπορεί και να επικοινωνήσει προκειμένου αν της έχει συμβεί κάτι. Δεν μπορεί να εκφροντίσει και τον εαυτό της καλά. Έχουμε στην τηλεφωνική τον γαμπρό της αγνοούμενης, τον κύριο Πρόδρομο Γαλόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε την αγωνία σας στο να βρεθεί η αγνοούμενη, αλλά ίσως τώρα μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε λίγο και μέσα από την εκπομπή, επειδή μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα, να δώσετε κάποια στοιχεία και εσείς, μήπως μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς ώστε να βρεθεί το συντομότερο δυνατό. Κοιτάξτε να δείτε, όπως τα είπε προηγουμένως και η δημοσιογράφος, αυτό έγινε την Τετάρτη το πρωί. Δεν έχει ξαναδημιουργήσει τέτοια προβλήματα να φύγει από το σπίτι, ενώ έλειπε η πεθερά μου από το σπίτι, ή να πηδήξει ή να φύγει και να εξαφανιστεί. Ναι. Το συγκεκριμένο πράγμα το έκανε κάθε μέρα, δηλαδή και που ήταν και η πεθερά μου εδώ, να πηγαίνει σε αυτά τα συγκεκριμένα σπίτια, τα 4-5 στις γειτόνισσες, να πιει το καφέ της, να φάει το γλυκό της, όλη την προσέχανε, δόξα τω Θεώ, και τόσα χρόνια, και να γυρίσει πάλι στο σπίτι. Μάλιστα. Ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα να εξαφανιστεί κάπου και να αργήσει, δηλαδή και να ήταν και το απόγευμα να έβγαινε έξω, μόλις σουρούπωνε, ερχόταν μόνη τη σπίτι. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, έτσι, μερικά πράγματα για να βοηθηθούμε κι εμείς και να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Εκείνη την ημέρα είχε πάρει κανονικά τα φάρμακά της, δηλαδή τη φαρμακευτική αγωγή, όπως κάθε μέρα. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ας πούμε. Όχι. Εσείς, επειδή πρέπει να το ρωτήσουμε κι αυτό, υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει συμβεί και κάτι άλλο? Ναι, βέβαια. Τι σας δίνει, ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα σημάδια που σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να έχει συμβεί και κάτι Κοιτάξτε άλλο? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή οι αστυνομικές δυνάμεις, οι πυροσβεστικοί, όλες οι δυνάμεις που έχουν έρθει εδώ, έτσι, και οι εθελοντές, και καταρχήν να ευχαριστώ πολύ σε όλους, γιατί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το διάστημα, επειδή είχε πάρα πολλούς εδώ πάνω γιούφτους και αθήγανους, και μπαίνουν πάρα πολύ βουλγαρικές λαθρέα εδώ μέσα. Μήπως έχει γίνει κάτι και την έχουν πάρει? Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προτρέχουμε κάτι, ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί που μπορεί να στεγάζονται είτε τώρα είτε περιστασιακά. Σίγουρα. Δεν μπορεί να συνδυαστεί έτσι. Οπότε θέλει και μία προσοχή στο χειρισμό αυτό. Εσείς προφανώς το λέτε αυτό επειδή δεν έχει ξαναεξαφανιστεί προηγουμένως. Δηλαδή όλα τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα,
Το ποιος είναι άλλο θέμα. Εγώ θέλω να εστιάσουμε πιο πολύ στις συνήθειες της καθημερινότητας της αγνοούμενης, που σας κάνουν λοιπόν να υποψιαστείτε ότι μπορεί να έχει συμβεί και κάτι άλλο. Ήτανε με τα ρούχα της κανονικά, αυτά που πήγαινε στην επίσκεψη στις γειτόνισσες κτλ. Αν θυμάστε να μας πείτε και τη φόρα, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι. Φορούσε μαύρο παντελόνι, μία καφέ σκούρη μπλούζα, και από κάτω φόρεσε γαλότσες. Μάλιστα. Επειδή την άρεσε πάρα πολύ να ασχολείται με το παξέ, με τη μάνα της και με όλα αυτά τα πράγματα, φόρεσε τις γαλότσες, είδε που έλειπε και η μάνα της, ήταν πιο ελεύθερη να κάνει αυτό που ήθελε. Ήταν άτομο το οποίο εργαζόταν, δηλαδή έκανε τέτοιες δουλειές. Ναι. Ήταν διανοητικά ως ένα σημείο, δηλαδή ήξερε να, πώς να σας πω, να μπει μέσα στο παξέ να τσαπίσει, ήξερε να σφουγγαρίσει, ήξερε να πλέκει, ήξερε τα πάντα. Ωραία, αυτά. Οπότε είχε ας πούμε την άνεση και να κάνει κάποιες δουλειές κτλ. Κάτι ήθελα να ρωτήσω κύριε Γαλανόπουλο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, πέρασε από αυτές τις. Από αυτά τα σπίτια που περνούσε κάθε μέρα. Το πρωί από το ένα το συγκεκριμένο το σπίτι που πηγαίνει σχεδόν κάθε μέρα, πέρασε, ήπια τον καφέ της και μετά πήγαινε προς το νεκροταφείο, την είδαν 100 μέτρα πριν το νεκροταφείο ένα συγγενής. Γιατί ξέρουν και τη βλέπουν, καταλάβατε. Αυτός ο συγγενής, κύριε Γαλόπουλο, είναι ο τελευταίος που είδε την αγνοούμενη εκείνη την ημέρα. Ορίστε. Ο συγγενής αυτός, στο δρόμο της προς το νεκροταφείο, είναι ο τελευταίος που την είδε. Μάλιστα. Πού την είδε περίπου? Γύρω στις 10 η ώρα ήταν. Το πρωί. Ναι. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι τώρα, γιατί βλέπουμε μία φωτογραφία. Είναι χαρακτηριστική η δική της ή έχει αλλάξει κάτι στην εμφάνισή της? Όχι, όπως τη βλέπετε τη φωτογραφία αυτή είναι. Με κοντό μαλλί, όπως τη βλέπετε αυτή εδώ είναι. Mm-hmm. Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα. Αυτές τις μέρες που δεν θα έχει πάρει τα φάρμακά της, τα απαραίτητα, υπάρχει περίπτωση η κατάστασή της να έχει επιδεινωθεί ώστε να μην μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον? Δηλαδή αν έχει χαθεί ας πούμε κάπου στο δρόμο, αν πήγε σε κάποιο άλλο χωριό, δεν ξέρω. Εσείς που την ξέρετε καλά, θα μπορούσε να επικοινωνήσει, να πει που μένει, που να την επιστρέψει ας πούμε κάποιος? Τι να σας πω τώρα, οπωσδήποτε τα φάρμακά της πρέπει να τα παίρνει, ένα το πρωί και ένα το βράδυ έπαιρνε, έτσι πέρασαν 3 μέρες τώρα. Δεν είναι ότι, δηλαδή μπορεί να τύχει να πάρει και ένα φάρμακο το βράδυ, να τύχει και το πρωί ας πούμε να λέγει ψέματα δεν το ήπια, αλλά υπάρχει πρόβλημα πλέον, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία πρέπει να τα παίρνει, ψυχολόγος τα έχει δώσει. Η αστυνομία τι σας έχει πει τώρα αφού έχουν περάσει 3 μέρες πλέον? Τι σας έχει πει, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς έχετε καλύτερη ενημέρωση και από εμάς. Τι περιμένει η αστυνομία ή ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της? Οι επόμενες κινήσεις, τι να σας πω, και η αστυνομία τώρα, ό,τι μπορεί κάνουν, έχουν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Mm-hmm. Τώρα οι επόμενες κινήσεις δεν μπορούν να τα πούνε και σε μένα τον ίδιο τώρα αυτή τη στιγμή τι θα κάνουν. Μέχρι ποια ακτίνα, συγγνώμη, μέχρι πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε, γύρω από, από τον τόπο εξαφάνισης έχει ψάξει αυτή τη στιγμή η αστυνομία? Κοιτάξτε να δείτε, από το χωριό μέχρι και το επόμενο χωριό που είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα, το επόμενο χωριό από εδώ το έχουν εκτενήσει. Α, μόνο μέχρι εκεί όμως. Ναι, αλλά είχε έρθει και αεροπλάνο. Ναι. Χθες, τέτοια ώρα παίρνει νομίζω, αν ήταν και λίγο πιο αργά, γύρω στις 6 ώρα. Ναι, η περιοχή εκεί που είναι το χωριό, το κατάφυτο, στο Νευροκόπη, είναι δύσβατη, υπάρχουν βουνά κοντά, δεν ξέρω πώς είναι η... Είναι ορισμένα σημεία, είναι δύσβατα, ναι. Μήπως έχει κάπου... Όχι, δεν είχε την πολυτέλεια αυτή να που λέτε εσείς να ανεβεί σε τόσο δύσβατα μέρη, γιατί είχε πρόβλημα και κινητικό. Δηλαδή το περπάτημά της, δηλαδή δεν ήταν κάτω οπότε, άκρα της και στα χέρια. Οπότε δεν μπορούσε να μετακινηθεί και στο διπλανό χωριό μόνη της, έτσι με τα πόδια. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Μάλιστα. Για να φύγει τόσο, δηλαδή ποτέ μα ποτέ, δηλαδή να πάει να δώσει αυτή την αφορμή για να φύγει σε κάποιο διπλανό χωριό ή να φύγει κάπου πολύ πιο μακριά, να πάει σε έναν μπαξένα σας πω, σε μια γνωστό να πάει να δει σε ένα χωράφι κάτι. Θα κινεί το μόνο σε μέρη που γνώριζε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Σας λέω τα 5 συγκεκριμένα σπίτια τα είχε καθημερινά. Κύριε Γαλόπουλε, ελπίζουμε έτσι και με τη φωτογραφία της, δηλαδή βλέποντας και ο κόσμος που μας βλέπει τη φωτογραφία της, ίσως να
να υπάρχει κάποιο στοιχείο και έτσι να έχει ένα αίσιο τέλος και όσο πιο σύντομα γίνεται αυτή η ιστορία και εσείς να ξαναβρείτε τον άνθρωπό σας. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι για όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από αυτή την περιοχή και πιστεύουν ότι είδανε κάτι, είτε την συγκεκριμένη αγνοούμενη ή κάποιες περίεργες κινήσεις εκείνη την ημέρα, την Τετάρτη λοιπόν. Ναι. Προχθές, δηλαδή ναι. την Τετάρτη που μας πέρασε τώρα, να επικοινωνήσουν εδώ ναι, με το τηλέφωνο της εκπομπής, το 211-55-565, ώστε να μπορούμε εμείς να μεταφέρουμε κάτι ή να απευθυνθούν απευθείας στο αστυνομικό τμήμα, είτε της περιοχής τους, είτε του. Όποιος γνωρίζει, έχω αφήσει και τα τηλέφωνα μου στην εκπομπή και το δικό μου και τη σύζυγο και δεν θέλει να απευθυνθεί, τουλάχιστον να σπάρει σε εμάς τηλέφωνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι έτσι να έχουμε καλά νέα σύντομα.